Ναι, συγκαλούμε σήμερα το συντονιστικό όργανο του Δήμου Κοζάνης με σκοπό την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων που θα πάρουν μέρος στον αποχιονισμό. Ο Δήμος Κοζάνης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ετοιμότητα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, διαγωνιστικές διαδικασίες που χρειάζονται είτε για την προμήθεια άλατος και για την μίσθωση μηχανημάτων που χρειαζόμαστε. Τα δικά μας μηχανήματα είναι στο 95% έτοιμα. Μέσα στη βδομάδα θα είμαστε 100% έτοιμοι. Οπότε δηλώνουμε ετοιμότητα για την χειμερινή περίοδο και το χειμώνα που περιμένουμε. Έχετε υπολογίσει τι κονδύλιο θα χρειαστεί για την προμήθεια αλατιού και. Είναι μικρό το κονδύλιο, είναι τάξη του 6-7.000 ευρώ. Έχουμε και περσινό αλάτι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Επειδή ένα θέμα πέρυσι ήταν οι πλημμύρες και. Δεν θα πω κακοτεχνίες, αλλά τα φρεάτια γεμίζουν, δημιουργείται ένα θέμα σε διάφορα σημεία. Έχετε δώσει βαρύτητα σε αυτά τα σημεία, τα οποία γνωρίζετε πλέον ποια είναι. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας είναι ο επιβλέπων οργανισμός όσον αφορά το πώς δρομολογούνται κάποιες καταστάσεις. Έχει ενημερωθεί η ΔΙΑΚ να φροντίσει να καθαρίσει τα φρεάτια τα οποία είναι βουλωμένα. Σε γενικές γραμμές η πόλη, λόγω του όγκου που δέχεται, τα είχαμε πει και πέρσι, λόγω του όγκου του νερού που δέχεται το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Υπάρχει όμως, αποστραγγίζει η περιοχή. Οπότε δεν θα έχουν πρόβλημα. Σε αυτή τη φορά το δικό δίκτυο σε συγκεκριμένα χωριά που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Ναι, εκεί θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση. Ο κόμβος της Καλαμιάς και κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες πάντα μας δημιουργούν κάποιο θέμα, εκεί θα δοθεί λίγο μεγαλύτερη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο συντονιστικό τοπικό όργανο του Δήμου Κοζάνης για να μπορέσουμε μέσα από τη σύσκεψη να εξάγουμε συμπεράσματα αλλά και να δούμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως προείπε και ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης, ο αρμόδιος Συστήματα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Κοζάνης βρίσκεται σε ετοιμότητα και σε λίγες μέρες τελειώνει τα διαδικαστικά θέματα, ούτως ώστε και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης να είναι σε πλήρη ετοιμότητα όσον αφορά τον αποχαιονισμό.